υγεία σου. Κοίταξε, θα σου πω, οι δημόσιες σχέσεις, όποιον συμπαθώ. Άρα ο Τσουρός έχει δεκάρι. Αυτό το κρίνει το κοινό, ούτως ή άλλως εκείνη έχει και τη δύναμη στα χέρια του. Σαφώς, λόγω του ότι έχω πάρει μέρος στο show, στο Dancing with the Stars 2, έχω μία αίσθηση του πώς μπορούν να βιώνουν όλη αυτή την εμπειρία οι παίκτες, κατά πόσο το απολαμβάνουν, αν είναι αγχωμένοι, αν είναι πολύ ανταγωνιστικοί, αν έχουν χάσει το νόημα γύρω από όλη αυτή την εμπειρία, κατά πόσο προσπαθούν. Νομίζω ότι όλα αυτά εμένα θα μου δημιουργήσουν μία αίσθηση σε αυτό που εισπράττω την ώρα που θα βλέπω τα ζευγάρια. Για τα τεχνικά, σαφώς η Γκαλένα είναι πολύ πιο ειδική και ο κύριος Κωστάλας και λόγω εμπειρίας. Αλλά πιο συναισθηματικά θα βαθμολογήσω. Η Γκαλένα κάποια μαθήματα, παίκτησε λίγο γνώση περισσότερη, αλλά θα αφήσω τους ειδικούς να κάνουν αυτό που πρέπει. Εγώ θα μιλώ από την πλευρά την εμπειρική των παικτών. Και ο Γιώργος, από ό,τι ξέρω, έχει δεχθεί πολλές προτάσεις στο παρελθόν για κριτική επιτροπή, αλλά είναι η πρώτη φορά που είπε το ναι. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είσαι? Κοιτάξτε, αισθανόταν τύψεις ο Λάτσιος που μου κόψε την εκπομπή την βραδινή και λέει τον πληρώνω κάτι πρέπει να τον κάνω. Έλεγα και τίποτα άλλο να με κάνουν και με βάλανε στην επιτροπή του Dancing. Εντάξει. Μου λέει κανένα άλλη πρέπει να κάνεις τον Λάτσιο. Λέω δεν μπορώ γιατί είναι πολύ όμορφος, πολύ έξυπνος, πολύ επιτυχημένος, δεν έχω τίποτα από αυτά. Λέω ούτε τον Λάτσιο μπορώ να κάνω. Εντάξει, κανόνισα με την Καλένα, αύριο θα πάω να κάνω πρώτο μάθημα. Κοίτα, εγώ θα ακολουθήσω την αντίστροφη πορεία από την Ελεονόρα. Η Ελεονόρα ήταν πρώτα παίκτρια στο Dancing και μετά έγινε τώρα κριτής. Εγώ τώρα φέτος γίνομαι κριτής του χρόνου στο 7. Επειδή φαντάζομαι ότι αυτή είναι η χιουμοριστική απάντηση, κανονικά πες μου, επειδή κατά καιρούς έχεις δεχτεί προτάσεις για να πας σε κριτική επιτροπή, ήταν αυτό που σε έκανε να πεις το ναι στο Dancing? Αυτό ρώτησα κι εγώ. Ναι, και απάντησε χιουμοριστικά. Αυτό που με έκανε να πει το ναι είναι ότι το Dancing with the Stars είναι μια πολύ καλή τηλεόραση αισθητικά. Αυτό που είπε πριν η Καλένα, επειδή εμείς είμαστε άνθρωποι που κάνουμε τη δουλειά αυτή, τη τηλεόραση, έχει αλλάξει το Dancing πολύ. Έχουμε πολύ πιο μεγάλο σκηνικό, πολύ πιο λαμπερό σκηνικό. Έχουμε πάει στο μεγαλύτερο στούντιο που θα έχετε δει μέχρι τώρα το Dancing. Τα ζευγάρια είναι πάρα πολύ καλά. Είναι καλή τηλεόραση, ωραία τηλεόραση. Είναι καλή ψυχαγωγία. Άρα δεν είχα λόγο να πω όχι. Και είναι τιμή μου που θα είμαι εδώ με τον κύριο Κωστάλα, με την Καλένα, με την Ελεονόρα και το παιδί της. Γιατί είμαστε πενταμελείς επιτροπή, θα καταλαβαίνετε. Πέντε θα κρίνω, δηλαδή η βαθμολογία της Ελεονόρας θα πιάνετε και μη κανονικά. Εγώ το λέω, να ζητήσει την γνώμη στο, γι' αυτό θα λέω. Όχι, δεν είναι το ίδιο τελευταία φορά, Άγιος. Γιώργο, εδώ θα πιάνω πριν την κύριε Κωστάλα, οπότε... Τα περισσότερα από τα ζευγάρια που ρωτάμε εδώ στο πρωινό, Γιώργο, λένε ότι θα είσαι ο πιο αυστηρός κριτής. Ισχύει. Κοίτα, θεωρώ ότι μου είχε βγει το όνομα και άκουγα και εσένα χθες που έλεγες ότι με φοβάσαι και τα λοιπά. Εγώ είπα ότι φοβάμαι την Καλένα. Κάτι, ότι από τους τέσσερις έχω τις λιγότερες γνώσεις επί του χορού. Έχω αρχίσει τα γύρισμα με τον Λάτσιο, μου λέει διάφορα πράγματα και είπαμε θα πάω και στην Καλένα να μου πει και εκείνη ορισμένα πράγματα. Εγώ θα κρίνω, ρε παιδί μου, αισθητικά ένα αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά αν κάνει καλά κάποιος την κίνηση. Εγώ δεν ξέρω τι λέει, αλλά... πάντως σε μένα όλοι μου λένε εγώ το κύριο Λιάγα το φοβόμαστε πιο πολύ από όλους. Γιατί άραγε. αυτό λέω καλένα, όλοι αυτό λένε. Θα φοβόμουν πιο πολύ τον κύριο Κωστάλα. Αυτό το λέω, το θεωρώ το πιο αυστηρό από όλους. Μπορεί να είναι γλυκός και αυτό και τα λοιπά, αλλά δεν είναι πιο αυστηρός. Ο κύριος Κωστάλας σπάζει με το βαμβάκι. Ο πιο ευγενικά αυστηρός, ναι. η Γκαλένα ήταν η πιο επί του τεχνικού κομματιού, ας πούμε έτσι, πιο συγκεκριμένη. Ο κύριος Κωστάλας είχε πάντα έναν τρόπο να σου κάνει την κριτική του, που μερικές φορές αναρωτιώσαν τώρα αυτό ήταν καλό ή ήταν κακό. Επειδή είναι πολύ ευγενικός ως άνθρωπος, ακόμα και το κακό θα σου πει με τέτοιο τρόπο, πρέπει να το καταλάβεις. Εσύ δηλαδή αρχίσουν τώρα παίκτρα ποιον από τους τέσσερις μας θα φοβόσουν περισσότερο. Νομίζω... Δεν τίθεται θέμα φόβο. Νομίζω εσένα. Είναι ένα πλανατοπικό σώμα, μην το ξεχνάμε. Δεν υπάρχει θέμα φόβος και δεν υπάρχει χρηματικό έπαθλο. Είναι όλοι εδώ για ένα και μόνο σκοπό. Όπως και εμείς. Και εμείς γι' αυτό το λόγο θα προσπαθήσουμε το καλύτερο, όπως φαντάζομαι και τα ζευγάρια μας θα δώσουν το καλύτερο για το Make-A-Wish και μόνο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι... Α, είναι για το Make-A-Wish. Το πρόγραμμα για να χαρούμε, να περάσουμε όμορφα μέσα από τη μουσική, μέσα από το χορό. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε με το διαβάσμα. Εσείς όχι, τα ζευγάρια έχουν. Η ωραία ατμόσφαιρα που υπήρχε πάντα τα πέντε προηγούμενα θα συνεχίσει να υπάρχει με όλους τους διαγωνιζόμενους. Μου επιτρέπετε όμως... Ο Γιώργος Λιάγκας δεν κρίνει.
Αυτό. Δεν κρίνω. Πώς την πάτησα τώρα που θα πρέπει να κρίνω κάτι για Παρασκευή. Μου επιτρέπετε όμως να πω κάτι, ότι μπορεί να ξεκινούν τα ζευγάρια χαλαρά, γιατί είναι soft η όλη διαδικασία, είναι χορός, είναι διασκέδαση, είναι θέαμα. Αλλά μετά, Ελεονόρα, το ξέρεις και εσύ, βγαίνει ο ανταγωνισμός. Βέβαια. Δηλαδή, ποιος θέλει να χάσει, ποιος προσπαθεί και δεν θέλει να ανταμυφθεί με μια βαθμολογία. Εγώ νομίζω ότι βγαίνει ένας ανταγωνισμός. Το θέμα είναι να είναι στα πλαίσια τα λογικά και τα υγιή, έτσι. Να είναι ένας υγιής ανταγωνισμός. Εγώ νομίζω ότι ο καθένας μας. Είναι ένας ανταγωνισμός καλός που σε κάνει να δεις να είσαι καλύτερος, όχι για να κερδίσεις τον άλλο. Ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου. Και άλλωστε σίγουρα θα φτιάξουν το καλύτερο σώμα ever όλοι. Οπότε δεν είναι όλοι κερδισμένοι. Γιώργο! Είναι από κουτσέ κάτι 8-9 κιλά που έχουν χάσει, φαντάζομαι σε λίγες εβδομάδες. Να σου πω κάτι, οι κριτές δεν χάνουν κιλά στον τάξη. Όχι, μόνο οι παίκτες χάνουν. Οι κριτές τρώνε. Και οι κριτές ή κάποιοι από αυτούς κάνουν κάποια εμφάνιση στη διάρκεια της. Και αυτό ισχύει. Αυτό είναι απειλή, να το εκλάβω σαν απειλή για τους τηλεθεατές. Γιώργο, επειδή φημίζεσαι για τις προβλέψεις σου εδώ στο πρωινό. Στη διάρκεια της εκπομπής, της πολλής προγράμματος, να έχουμε και κάποια έκπληξη guest. Πάντα είχαμε guest κριτή. Ναι, για μένα χτυπάει η καμπάνα. Όχι, guest. Να χορέψει. Ο Λάξος δεν πρέπει να έρθει μια φορά. Σαφώς ο Λάξος. Να μου κάνει ένα ρεπό κάτι. Και όχι μόνο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να με αναπληρώσει και εμένα κάποιος. Γιατί θα φύγω όπως κάποια επεισόδια. Παιδιά, μας ακούτε. Μέχρι τότε νομίζω ότι θα περάσουν, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω, πρέπει μια φωτογραφία που δεν ξέρω αν έπρεπε να την πάρω. Αλλά νομίζω ότι θα έρχονται. Παιδιά, μας ακούτε. Μιλάμε για κάτι προσπαθούμε να σας. Ωραία. Γιώργο, αν με ακούτε, θέλω να μου πεις, επειδή φημίζεσαι για τις προβλέψεις σου εδώ στο πρωινό, κάθε φορά έβλεπες και έλεγες «Α, αυτός είναι καταπληκτικός, θα πάει τελικό» και έφευγε μετά από μία-δύο εβδομάδες. Θέλεις να μας πεις αντίστοιχα κάποιον που έχεις ξεχωρίσει από τα παιδιά μέχρι τώρα. Να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε. Ναι. Είναι άλλο πράγμα τώρα να το λες απ' έξω για να κάνεις πλάκα και άλλο τώρα που είσαι μέσα στο σοου. Δηλαδή, ακόμα και να πιστεύω ότι κάποιο στην εκκίνηση, ας πούμε, είναι πιο γνώσεις του χορού. Λογικό, δεν είναι ποτέ πρόκλημα. Τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα. Πάντως, μια και σε έχουμε εδώ, Γιώργο. Έχουμε δουλέψει πάρα πολλές ώρες και πρέπει να είμαστε πολύ δίκαιοι. Να θυμίσω όμως και κάτι. Δεν έχει σημασία η κριτική επιτροπή ποιον ξεχωρίζει, γιατί την τελική κουβέντα την έχει ο κόσμος. Και να σας θυμίσω και στο δικό μας τη δική μας τη φουρνιά, έναν Τρίφωνα Σαμαρά, ο οποίος ξεσήκωνε τα πλήθη, δεν είχε ποτέ σταυρώσει θετική κριτική από την κριτική επιτροπή. Και αυτό ήταν το καλύτερό του. Αλλά μην ξεχνάμε και τον Ηλία τον Βρετό. Είναι έκπληξη. Ναι. Εντάξει, χωράσε πολύ καλά, είχε καλούς βαθμούς, έφτασε στο τελικό. Όχι, θέλω πω ότι ήταν το περίμενε για αυτό. Μου επιτρέπετε λίγο να κάνω εγώ μια ερώτηση εδώ στους παλιούς, στην Καλένα και στον κύριο Κωνστάνα. Από όλους όσοι έχουν περάσει μέχρι τώρα, αν σας έλεγα το top 3 να μου δώσετε από τους συμμετέχοντες, ποιοι θα ήταν, ας πούμε. Είναι λίγο δύσκολο. Α, η Ντορέτα που είπατε με τρίτη. Ντορέτα. Ντορέτα είναι σίγουρο top. Είναι νούμερο ένα για μένα. Και δεν ξέρω αν κάνει αυτή. Ο Ηλίας ο Βρετός ήταν μεγάλη έκπληξη. Και ο Γιώργης ο Γκέρου. Και η Αραβανή. Η Ελεονόρα ήταν πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή η Κορφούλα. Λοιπόν, σας αφήνουμε να συνεχίσετε. Αλλά έχει και αυτή την παιδεία. Να γνωρίζεστε και καλύτερα όπως καταλαβαίνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πρεμιέρα λοιπόν Παρασκευή για το Dancing with the Stars εδώ στον